στο 10ο μαθητικό φεστιβάλ ψηφιακής δημιουργίας, κατά τη διάρκεια του οποίου βέβαια θα παρουσιαστούν έργα μαθητών στο μέτωπο της ψηφιακής δημιουργίας. Πάμε στον συντονιστή του εκπαιδευτικού έργου πληροφορικής Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Πανσελινά. Την καλησπέρα μας, κύριε Πανσελινά. Καλησπέρα και σε εσάς. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ήρθε η στιγμή λοιπόν για το 10ο μαθητικό φεστιβάλ. Πόλεις της Κρήτης συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, σωστά? Βεβαίως, συμμετέχει όλη η Κρήτη και από το Ηράκλειο και από τα Χανιά και από το Λασίθι και από το Ρέθυμνο. Υπάρχουν δύο πτυχίες, ένα στο Ηράκλειο και ένα στα Χανιά. Οι πόλεις, το Λασίθι και το Ρέθυμνο, συμμετέχουν εξ αποστάσεως. Μάλιστα. Τι περιλαμβάνεται? Είναι τριήμερες δράσεις? Είναι τριήμερη δράση. Ξεκινάει την Πέμπτη και την Παρασκευή μέσω των σχολείων. Αλλά το Σάββατο θα γίνει διαζώση στο πρώτο εργαστηριακό κέντρο στην Κηπούπολη, ναι. Ιτάνου 40. Και είναι ανοιχτό για όλο τον κόσμο, δωρεάν και ανοιχτό. Και περιμένουμε όλους τους πολίτες του Ηρακλείου και όχι μόνο να επισκεφθούν το φεστιβάλ μαζί με τα παιδιά τους, γιατί θα έχουμε πολλές δράσεις ετοιμάσεις. Σε ποιες ηλικίες, κύριε Πανσελινά, σε ποιες ηλικίες απευθύνεται το μαθητικό φεστιβάλ? Ποιος μπορεί δηλαδή να το παρακολουθήσει? Είναι ηλικίες από δημοτικό και γυμνάσιο λύκειο. Έχουμε πάρα πολλά εργαστήρια για γυμνάσιο και για δημοτικό, μεγάλες τάξεις του δημοτικού, από Τετάρτη και πάνω. Όμως ακόμη και μικρότερα παιδιά μπορούν να έρθουν και να παρακολουθήσουν τις εκθέσεις και να δουν και όλες και συμμαθητές τους που έχουν φτιάξει ψηφιακά έργα, ναι. Και που θα τους εξηγήσουν πώς τα έφτιαξαν. Με χαρά το περιμένουν. Εδώ και μήνες προσπαθούν λοιπόν μαθητές. Ακριβώς. Να δημιουργήσουν αυτά τα ψηφιακά έργα. Να μας φέρετε κάποια παραδείγματα. Ναι, τα παιδιά ανάλογα με την ηλικία τους, στα μαθήματα κυρίως της πληροφορικής αλλά και συνεργασία με άλλα μαθήματα και projects, στα εργαστήρια δεξιοτήτων κτλ, φτιάχνουν έργα. Στο δημοτικό παραδείγματος χάρη ξεκινάνε και φτιάχνουν κόμικ, π.χ. Τετάρτη δημοτικού, Τρίτη δημοτικού φτιάχνουν κόμικ, μετά φτιάχνουν animation, μετά πάνε στην Πέμπτη Έκτη προγραμματίζουν, φτιάχνουν εφαρμογές, είτε στο υπολογιστή εφαρμογές, ηλεκτρονικά παιχνίδια, animation, βίντεο, είτε προγραμματίζουν μέσω της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Στο γυμνάσιο φτιάχνουν επίσης, προχωράμε λίγο, προγραμματίζουν με γλώσσες προγραμματισμού διάφορες εφαρμογές, πάλι κάνουν animation, βίντεο, κάνουν κατασκευές με μικροελεγκτές, προγραμματίζουν μικροελεγκτές έτσι ώστε να φτιάξουν αυτοματοποιημένα συστήματα και το ίδιο προχωράμε και πιο εξελιγμένα, προχωράμε στα ΓΕΛ και στα ΕΠΑΛ. Μάλιστα, οπότε δίνουμε ραντεβού το Σάββατο, διαζώσεις το Σάββατο. Βεβαίως, διαζώσεις και μάλιστα σε αυτή τη διεύθυνση εδώ πάνω μπορούν να την επισκεφθούν οι πολίτες, οι ακροατές σας, ναι. Για να μπορέσουν να γραφτούν στα εργαστήρια. Μέχρι και σήμερα μπορούν να γραφτούν και στα εργαστήρια, αλλά μπορούν και να, έτσι κι αλλιώς και να μην προλάβουν να γραφτούν, μπορούν να έρθουν να παρακολουθήσουν διάφορες εκθέσεις που γίνονται από το Μουσείο Πληροφορικής RAM Rulers, από το ΕΛΜΕΠΑ, από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών. Θα έχουμε drones, θα έχουμε θα μπορούν να κάνουν τρισδιάστατες εκτυπώσεις, θα έχουμε ένα καινοτόμο εργαστήριο σε σχέση με πληροφορική και μαγειρική. Θα έχουμε και μάγειρα τα οποία τα παιδιά θα χρησιμοποιήσουν αλγόριθμους για να φτιάξουν μια συνταγή και το καθεξής. Είναι καινοτόμα πράγματα που νομίζω θα τα ευχαριστηθούν όλοι οι πολίτες και κυρίως τα παιδιά που θα έρθουν το Σάββατο 10 με 2 στο πρώτο εργαστηριακό κέντρο στην Κηπούπολη Ιτάνου 40. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πανσελινά, καλή επιτυχία. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία με πρωταγωνιστές στη νέα γενιά και παιδιά σχολείων της Κρήτης. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,